βρίσκομαι σήμερα για ακόμα μια φορά στην Θεσσαλονίκη, αλλά για πρώτη φορά με μια διπλή ιδιότητα, όπως ήταν εμείς πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και ως βουλευτής Θεσσαλονίκης για να επανεκπαιδεύσω το έντονο προσωπικό μου ενδιαφέροντα του παραδείγματος της Θεσσαλονίκης, αλλά συνολικά για την αναπτυξιακή δυναμική όλης της Βόρειας Ελλάδος, της Μακεδονίας, της Επίρου, της Θράκης μας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική πεντάωρη συζήτηση με τους παραγωγικούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς φορείς της πόλης, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο οικονομικό επίπεδο, αλλά να κάνουμε και μια επισκόπηση της προόδου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που δρομολογούνται στην Βόρεια Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στην Θεσσαλονίκη. Και αν κάτι μπορεί σήμερα να αντισταθμίσει αυτό το, θα έλεγα, σκοτεινό κλίμα, το οποίο λογικό είναι να επικρατεί στην ελληνική κοινωνία λόγω των καταστροφικών φωτιών, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, το μπορεί να είναι μόνο η πολύ καλή απόδοση της οικονομίας μας, η οποία και πάλι πιστοποιήθηκε από όλους τους παραγωγικούς φορείς, μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, ένας τουρισμός ο οποίος φαίνεται να διανύει μια εξαιρετικά καλή χρονιά, εξαγωγές οι οποίες αυξάνονται και ταυτόχρονα πολλές νέες επενδύσεις οι οποίες δρομολογούνται, σημαντικές επενδύσεις που αφορούν και την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο Σάββατο στην καθιερωμένη ομιλία την οποία θα κάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έχω την ευκαιρία να περιγράψω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια την οικονομική πολιτική του επόμενου έτους, αλλά να εξειδικεύσω και πώς αντιλαμβάνομαι στην πράξη αυτή την έννοια του πολυδύναμου, του πολυδιάστατου εξυγχρονισμού, για την οποία έχω την ευκαιρία να μιλήσω και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης πριν από λίγες εβδομάδες. Ταυτόχρονα μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό, αλλά και όλο το κλιμάκιο των υπουργών που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και μία επισκόπηση, όπως το πάνω σημαίνει, όπως γνωρίζετε, της προόδου των σημαντικών έργων τα οποία έχουμε δρομολογήσει τα τελευταία 4 χρόνια για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε η Θεσσαλονίκη είχε, θα έλεγα, στο παρελθόν βιώσει έναν τέτοιο, θα έλεγα, πολυδιάστατο, μια τέτοια πολυδιάστατη παρέμβαση ως προς τα έργα τα οποία δρομολογούνται σήμερα στην πόλη. Και δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στο έργο του μετρό, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές και το οποίο θα άλλαξει άρα την λειτουργία της πόλης και νομίζω ότι και η πιο κακόφιστη και αντιλαμβάνονται ότι το μετρό θα ολοκληρωθεί μαζί με την επαναπροσθέτηση των αρχαίων στους σταθμούς από τα οποία αφαιρέθηκαν. Αναφέρομαι και σε μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία έχουν πια μελλοντικά οριμάσει και η κατασκευή των οποίων θα ξεκινήσει όσο μου παραδώσω μόνο κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Το flyover, ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο προκειμένου να ισορροπήσει κυκλοφοριακά η Θεσσαλονίκη, ένα το οποίο έχει δει και το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του πριν το τέλος του έτους. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι η κατασκευή ενός τέτοιου μεγάλου και σημαντικού έργου για την πόλη είναι πιθανό να δημιουργήσει κάποιες πρόσκαιρες αναστατώσεις όσον αφορά τη λειτουργία της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό και σκοπεύουμε να κάνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις υπό το συνδυασμό του αρμόδιου υφυπουργού, έτσι ώστε η ζωή και η κίνηση στην πόλη να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη στα πλαίσια των παρεμβάσεων που είναι εφικτές να προσθέσουν περισσότερα λεωφορεία, παραδείγματος χάρη, στο ΜΑΣ, όπου το πρόβλημα, να το τονίσω, δεν είναι η έλλειψη των λεωφορείων, αλλά η έλλειψη οδηγών. Θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα, 250 οδηγούς είχαν μεταταχθεί, είχαν φύγει από το ΜΑΣ για άλλες υπηρεσίες. Η προσθήκη επιπρόσθετων αστυνομικών στην τροχιά, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η κίνηση στην πόλη. Θέλω όμως όλοι οι Θεσσαλονικείς να αντιληφθούν ότι το flyover είναι μια πολύ σημαντική δημόσια δαπάνη για την πόλη. Να είναι ένα δρόμο που θα είναι δωρεάν, ένα δρόμο χωρίς ιδιωτικό, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί, πραγματικά θα αποσυμφορήσει σε συνδυασμό με το μετρό την κυκλοφορία της πόλης και θα μιλάμε για μια διαφορετική
Θεσσαλονίκη και προφανώς γι' αυτό και το έργο αυτό έχει συμφωνηθεί και με όλους τους αρμόδιους φορείς και θα ξεκινήσει η κατασκευή του εντός των επόμενων μήνων. Επίσης θα ξεκινήσει, ελπίζουμε μέχρι το τέλος του έτους, το αργότερο τον Ιανουάριο του 2024, η κατασκευή του περιφερειακού νοτικού. Σημαντική δουλειά του κυβερνήματος Σταύρος Νέαρχος. Το έργο πια έχει συνοσιοποιηθεί, η ελληνική πολιτεία έχει ολοκληρώσει όλα όσα έπρεπε να έχει κάνει σχετικά με την εργοδότηση μέχρι εισηγής και περιβάλλοντα χώρο. Ένα έργο σταθμός που μαζί με τις υπόλοιπες σημαντικές αναβαθμίσεις που γίνονται στα νοσοκομεία της πόλης και σε συνδυασμό με το νέο μονολογικό το οποίο θα κατασκευαστεί στο Σαντόπουλο Καραθάσου, αλλάζουν άρδιν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην πόλη. Να σταθώ επίσης στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία που αποδίδω στο ΦΕΣΙΝΤΕΚ, αυτό το πνεύμονα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αναμένουμε πια μόνο την έκδοση του προεδρικού διαθάνοντος. Οι χώροι έχουν βρεθεί και εκτιμώ ότι και το έργο αυτό θα αρχίσει να κατασκευάζεται στις αρχές του 2024. Προσθέστε σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο και μια σειρά από άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, όπως οι παρεμβάσεις που ήδη δρομολογούνται στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Τόσο σημαντική παρέμβαση για την Δυτική Θεσσαλονίκη, η ορίμανση πια επιτέλους μετά από πολλά χρόνια του Μουσείου του Ολοκαυτώματος, το οποίο και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να αρχίσει να κατασκευάζεται τον επόμενο χρόνο. Σημαντικά έργα για την ποιότητα ζωής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως το Πολυβητήριο στο Δήμο Αμπελακίων Ενεμένης, το οποίο και αυτό θα κατασκευαστεί και θα δώσει μια ανάσα άφησης κυρίως στα νέα παιδιά της περιοχής. Και βέβαια το στρατόπεδο Πόλου, άλλη μια πολύ σημαντική επιχειρηματική παρέμβαση που μετατρέπει έναν ενεργό στρατόπεδο σε έναν διαμεταγωνιστικό κόμπο, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να μπορέσει να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ενός μιας πύλης εισόδου και εξόδου, όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για όλα τα Βαλκάνια. Η σύνδεση, να θυμίσω, η ιδιωτική σύνδεση του Β6 με την Βαθύκατο Πνευματία θα έχει καθεί ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια δεν περιοριζόμαστε και να κλείσουμε αυτό μόνο στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες γίνονται πάντα σε απόλυτη συνεργασία με την Περιφέρεια και με το Δήμο, άριστη συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, να μιλήσω λίγο και για τις σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούνται στην πόλη. Θα έχω την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να αποθώ και στη δυτική και στην ανατολική πύλη της πόλης για να παρουσιάσουμε μαζί με τους αξίους επενδυτές σημαντικά αναπτυξιακά έργα, τα οποία ξεκλειδώνουν την μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική της Θεσσαλονίκης έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σήμερα ως αποτέλεσμα της σύσκεψης την οποία είχαμε. Τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκτενώς το επόμενο Σαββατοκύριακο στα πλαίσια της καθιερωμένης ομιλίας και της συνεντεύξης τύπου που θα παρακολουθήσω την επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ.